Πρόεδρε, υπάρχει μια διχογνωμία το τελευταίο διάστημα σε σχέση με το αν είναι σε ισχύ ή όχι η απόφαση που θεωρούσε ότι το κτίριο της Λάδης θα πρέπει να κατεδαφιστεί. Η δική σας άποψη. Η διχογνωμία είναι μεταξύ, από ό,τι άκουσα, μεταξύ του κυρίου Λιπαρή και του κυρίου Δημάρχου. Εκείνο που θέλω να πω είναι μέχρι ενό σημείου έχουν και δύο δίκιο και μέχρι ενό σημείου έχουν και δύο άδικο. Ίσως έπρεπε τουλάχιστον ο ρόλος του Πρόεδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και αν θέλεις και η εμπειρία την οποία έχω μπορούσε να λυθεί το θέμα και αν γινόταν μία συζήτηση και από τον ένα και από τον άλλον. Οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου είναι σε ισχύ όσα χρόνια και αν περάσουν όταν για αυτές τις αποφάσεις εκκρεμούν κάποια ζητήματα. Δηλαδή, εμείς το 2007 πήραμε μία απόφαση και λέγαμε ότι μέσα σε ένα χρόνο έπρεπε να έχει υλοποιηθεί η απόφαση για το κατεδάφιση του κτηρίου. Υπό φυσιολογικές συνθήκες δηλαδή, σε ένα χρόνο έπρεπε να έχει υλοποιηθεί η απόφασή μας. Από εκεί και πέρα, επειδή προέκυψαν ενστάσεις, δικαστικές αποφάσεις, οι γενικές διατάξεις, γιατί δεν υπάρχει πουθενά μέσα στον κώδικα, οι γενικές διατάξεις λένε ότι μπορεί να επανέλθει μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο όταν είναι νεκρή. Αυτή η απόφαση δεν ήταν νεκρή. Αυτή η απόφαση ήταν, όπως είπαμε, βρισκόταν σε εκκρεμότητες κάποια παράμετρα. Μπορούσαμε δηλαδή να κάνουμε αυτό που λέει ο κύριος Λιπαρής, όταν δεν υπήρχαν οι ενστάσεις και δεν εκκρεμούσαν οι αποφάσεις του ΣΧΟΠ, των δικαστηρίων κτλ. Πότε μια απόφαση λοιπόν χαρακτηρίζεται νεκρή? Όταν περάσουν δύο χρόνια, και αυτό δεν αναφέρεται πουθενά μέσα στον κώδικα, υπάρχουν στις γενικές διατάξεις. Δηλαδή, αν πάρει στην Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και συζητήσει μαζί του, πότε θεωρείται, και η εμπειρία μου είναι, μετά από δύο χρόνια, όταν δηλαδή πέραν μια απόφαση για την κατεδάφιση του κτίριου. Δεν υπήρχε καμία ένσταση, δεν υπήρχε καμία εκκρεμότητα δικαστική και δεν είχε υλοποιηθεί, τότε θεωρείται νεκρή απόφαση και έπρεπε να ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για να επαναβεβαιωθεί αυτή η απόφαση, αν πρέπει να γραμμιστεί ή δεν πρέπει. Και δεν ισχύει και αυτό που λέει ο κύριος Δήμαρχος, ότι μία απόφαση η οποία πάρθηκε και πριν από 20 χρόνια μπορεί να είναι σε ισχύ, παρόλο που όλα αυτά που προείπα δεν εκκρεμούσαν. Η απόφαση, όπως είπαμε, να το ξεκαθαρίσουμε, μέσα σε δύο χρόνια όταν είναι νεκρή πρέπει να ξανάρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όταν δεν είναι νεκρή, δεν επανέρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ωστόσο, υπάρχει άλλος τρόπος ώστε να επανέλθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν το ζητήσουν κάποια μέλη της αντιπολίτευσης, ας πούμε. Αν μαζευτούν 7 υπογραφές και ζητήσουν να επανέλθει ξανά το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 7 Δημοτικοί Σύμβουλοι, αν υπογράψουν, είμαι υποχρεωμένος μέσα σε 6 μέρες να το φέρω θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πει ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο αν πρέπει να γκρεμιστεί ή δεν πρέπει να γκρεμιστεί το κτίριο της Λάδης. Ιδάλλως, νομίζω για μένα, δεν θα έχει κανένα νόημα να έρθει και να πούμε για άλλη μια φορά ότι ξέρεις, γκρεμίζεται το κτίριο της Λάδης. Εδώ η προσπάθεια η δικιά μας και εκείνων που θέλουν να πέσει και εκείνων που θέλουν να μην πέσει είναι το να τελειώσουμε επιτέλους με όλες αυτές τις εκκρεμότητες. Ούτως ώστε να ξέρει ο Δήμος, δεν πέφτει και το νοικιάζω ή πέφτει και το τελειώνω. Δεν μπορεί δηλαδή αυτές οι επιτροπές οι οποίες υπάρχουν να συζητάμε για ΣΧΟΠ και για κάποιες άλλες επιτροπές, να λένε ότι ξέρεις αναβάλουμε το θέμα για την επομένη, αναβάλουμε το θέμα για την επομένη. Αυτό δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Όσον δεν μπορεί να ισχύει αυτό το πράγμα. Επιτέλους πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη εκείνη που πρέπει και να αποφασίσουν. Όσον αφορά τώρα την τελευταία απόφαση του ΣΧΟΠ, ποια ήταν ακριβώς? Δεν την ξέρω ποια ήταν η απόφαση. Δεν σας έχει κοινοποιηθεί ακόμα? Όχι, εμένα κοινοποιηθεί καμία απόφαση. Ούτε επισήμως, ούτε ανεπισήμως. Ούτε επισήμως, ούτε ανεπισήμως. Ποια ήταν η απόφασή τους? Νομίζω ότι πήραν πάλι μια αναβολή. Μα αυτό δεν μπορεί να. Ο καθένας πρέπει να έχει την ευθύνη, τον λόγο και των πράξεών του και να συμβουλεύσουν σαν όργανο που είναι. Είναι ένα όργανο το οποίο κάποια στιγμή πρέπει να αποφασίσει. Δεν μπορεί να υπάρχουν τέτοιες υπεκφυγές. Πρέπει να αποφασίσει για να δει και αυτή η περιουσία η οποία ανήκει στο Δήμο της Χίου ή γίνεται χώρος πρασίνου ή παραμένει όπως είναι στη θέση του και νοικιάζεται. Εγώ νομίζω ότι ο κόσμος μέσα από τόσα χρόνια πια που έχει συζητηθεί αυτό το έχει κατασταλάξει το τι πρέπει να γίνει. Άρα πρέπει και εμείς να κατασταλάξουμε και αυτό πρέπει να βάλει και η πλευρά της Δημοτικής Αρχής στο τραπέζι της συζήτησης και η πλευρά
της μειοψηφίας στο τραπέζι της συζήτησης, το πώς θα πιεστούν αυτές οι υπηρεσίες να καταλήξουν το τι πρέπει να γίνει αυτό το κτίριο.